Άλλη μια μέρα που είμαστε εδώ στο ραντεβού μας. Είμαστε έτοιμοι να μοιράσουμε χαρά στον κόσμο και να μοιράσουμε χαρά και σε εσάς που μας παρακολουθείτε καθημερινά για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο γίνανε όλα βαλιά. Η Βάλια Γατζηθεοδόρου, αποθώστε τη! Καλώς ήρθατε! Γεια σας! Τι κοινό είναι αυτό! Χαμός! Είναι πάρα πολύ λογικό. Τόσα λεφτά τους δίνουμε για να μας χειροκροτούν οι άνθρωποι. Μπράβο, αξίζεται κάθε ευρώ που σας έχουμε δώσει στο κοινό. Μπράβο! Θα ήταν ωραία ιδέα αυτό, όντως. Τώρα, κάποιοι από το κοινό πίστηκαν, δηλαδή πετάχτηκαν κανένα δύο και λέει: Συγγνώμη, εγώ δεν πήρα λεφτά. Χειροκροτάω τσαμπά μόνος μου. Όχι, παιδιά. Υπάρχει δυνατότητα για όλους, γιατί κάποτε εδώ μας χειροκρότησαν τα τρία μας κορίτσια σήμερα, η Κατερίνα, η Έλλη και η Μαρία, από τις καλωσορίζω. Και δεν βλέπω την ώρα να σας καταχειροκροτεί ο λαός σας εδώ πέρα ή και ο λαός από το σπίτι, οπουδήποτε, γιατί το παιχνίδι μας ξεκινά αμέσως τώρα. Πάμε, κορίτσια, λεξομαχία. Η κατηγορία είναι ελληνικά νησιά. Ελληνικά νησιά τώρα. Δύο ελληνικά νησιά. Το πρώτο παίζει να είναι πάρος. Το δεύτερο. Αντίπαρος. Έτσι. Μπράβο. Πάρος και αντίπαρος. Κυρίες και κύριοι, η Κατερίνα μας πήρε τα πρώτα 100 ευρώ. Σε καλωσορίζουμε στον τροχό της τύχης, Κάθριν. Καλώς σας βρήκα. Το σε καλωσορίζουμε, έχει νόημα. Θέλω να πω ότι εντάξει, όλους τους καλωσορίζουμε, αλλά κάποιοι ρε παιδί μου έχουν κάνει ένα μακρινό ταξίδι. Έχουν έρθει, ξέρω εγώ, από το Μαρκόπουλο κατά τρίλεπτο και λένε: Ω, ήρθα μέχρι εδώ και τα λοιπά. Εσύ από πού μας έρχεσαι? Από την όμορφη Νάουσα. Έχει ταξίδι, Νάουσα, έχει ταξίδι. Μακεδονία, κάτσε καλά. Την Νάουσα με τι καταπιάνεσαι? Είμαι φιλόλογος ειδικής αγωγής. Στην Νάουσα? Φέτος είμαι στη Φλόρινα, πηγαίνω έρχομαι. Συγγνώμη, πάμε πάλι, δεν το άκουσα καλά. Από την Νάουσα στη Φλόρινα κάθε μέρα για το μάλιστα, σχολείο. Μάλιστα. Αυτή είναι δασκάλα. Την καταφύγουν τα χιλιόμετρα. Αλήθεια. Πάνω από μια ώρα. Σχεδόν δύο. Σχεδόν δύο ώρες. Mm-hmm. Δεν το πιστεύω. Μπράβο. Αν να το κάνεις αυτό, έλα να μείνεις στην Αθήνα να πηγαίνεις σε μια πόρτα 3 χιλιόμετρα πάλι δύο ώρες. Να ξέρεις. Να σε διορίσουμε εδώ. Καλώς την. Τι μου κάνεις? Καλά. Είσαι καλά? Πιο βόρεια από την Νάουσα, αποκλείεται. Πάτρα. Πάτρα, ανώτια, πάμε αλλού. Εσύ ήρθες γρήγορα όμως. Ήρθε, ναι. Τσουπ και τα λοιπά. Ποιος έφερε εδώ? Ο άντρας μου. Γρήγορος οδηγός? Γρήγορος. Δύο ώρες. Δύο ώρες. Εντάξει, καλά είναι, καλά. Αν δεν έχει κίνηση, είναι καλά. Εντάξει, δεν το πατάμε κιόλας. Αν όμως πάρει τον Nissan Juke, τι θα κάνουμε? Ποιος θα το πάρω εγώ. Ναι, παιδί μου, τον Nissan Juke και εσύ θα το πει. Είναι δυνατόν. Είναι εδώ ο σύντροφος. Ναι, να τα λέω, θα οδηγήσει η γυναίκα σου. Έχει φέρει το δίπλωμα μαζί. Θα γυρίσει εσύ με το δικό σου. Πες το και τελείωσε. Καλωσορίζω και το τρίτο κορίτσι μας, το Λουλουδάτο. Μαρία. Λοράλ. Μαρία, μου καλωσόρισες. Έχω Νάουσα και Πάτρα και. Άγιο. Λοιπόν, σε καλωσορίζω. Σήμερα έχουμε συγκεντρωθεί εδώ, Μακεδονία, Πελοπόννησος. Τρία κορίτσια. Δεν συμβαίνει συχνά. Έτσι, τρία κορίτσια. Θα το απολαύσουμε. Πάμε. Και μια Ιβάλια. Τέσσερα. Πρώτος γύρος. Βάλια, πού είσαι το ένα από τα δύο λουλουδάτα κορίτσια μας σήμερα, γιατί έχουμε λουλούδι και με την Μαρία, ενώ εμείς έχουμε επιλέξει εδώ με τα άλλα δύο κορίτσια γήινα χρώματα, πώς να βρίσκεις. Διαβασμένους. Η κατηγορία είναι θεατρικό έργο. Ένα θεατρικό έργο. Είναι ένα ελληνικό θεατρικό έργο, το οποίο θα σας δώσει δυνατότητα να βγάλετε τα πρώτα σας χρήματα. Καλή επιτυχία στη δασκάλα μας που κάνει κάθε μέρα δύο ώρες, πήγαινε έλα για τα παιδιά της στο σχολείο, βρε, η δασκάλα. Θα λέω δύο ώρες μόνο για να πάει δύο ώρες. 100 ευρώ λοιπόν για να βγάλουμε τις βενζίνες. Το σίγμα. Θα υπολογίζω εγώ αυτά τα 4 εκατοστάρικα. Λοιπόν, ναι, όχι, όχι, εντάξει, βγάζουμε τις βενζίνες για ένα μήνα.
Έτσι. Κάτι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε. Έχεις 4 εκατοστάρικα, μπορεί να παίρνεις φωνή. Πι. 450. 150 ευρώ μπροστά σου. Πες μου, σε παρακαλώ. Το ταφ. Την κυρία Κατερίνα μας. Δεν το πιστεύω. Κυρίες και κύριοι, 1050 ευρώ με 3 γυρίσματα. Πώς θα το διαχειριστείς από εδώ και πέρα? Θα αγοράσω ένα φωνήεν. Το αλφα. Θα το λύσεις με 4 μαντεφίες εσύ σε λίγο, δασκάλα μου. Εδώ, σε ποια τάξη είσαι, στο δημοτικό? Είμαι στη δευτεροβάθμια, γυμνάσιο και λύκειο. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις ένα χιλιάρικο σχεδόν και έχεις λύσει το 80% του γρίφου. Το ρο. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Έχω μείνει άναυδος, πραγματικά. Είναι 1100 ευρώ, έχει κάνει 5 μαντεψιές, αλάνθαστη. Λύσ' το να τα πάρεις. Θα αγοράσω άλλο ένα. Θα το σεβαστώ, γιατί το κλειδώνεις. Ωραία. Το ΙΤΑ. ΙΤΑ. Εξαιρετική παίκτρια. Έχεις ένα ολοστρόγγυλο χιλιάρικο. Λοιπόν, θα το λύσω. Το λύνουμε. Ναι. Σε βοήθησε το ΙΤΑ. Ναι, πολύ. Νομίζω ότι αυτό ήταν το φωνήεν το οποίο πρέπει να αγοράσεις. Πάρε ένα στρογγυλό χιλιάρικο τώρα. Ο στρατής παραστράτησε. Βεβαίως, ένα θεατρικό έργο του Κώστα Πρεβεντέρη, το οποίο σου δίνει ένα χιλιάρικο. Τι να πω, είναι σπάνιο φαινόμενο να έχουμε ένα τόσο καθαρό, έτσι, δυναμικό ξεκίνημα. Πα, 5 γράμματα, σωστό παίξιμο, αρκετή τύχη. Ένα χιλιάρικο στο ταμείο σου, μπράβο, 1100, παραμένεις πρώτη. Και η Ελένη με τη Μαρία ακόμη δεν έχουν ακουμπήσει τον τραγό της τύχης. Θα το κάνουν τώρα όμως, κυρία, να παίξουν και οι άλλοι. Βεβαίως. Λοιπόν, η δεύτερη κατηγορία μας, είσαι έτοιμη, σε είπα και σε βάφτησα και λίγο, Ελένη. Δεν πειράζει. Ενώ το Ελή προέρχεται από... Ελισάβετ. Από Ελισάβετ. Πολύ ωραία. Θέλω να κάνεις ό,τι έκανε και η Κατερίνα μας, διότι αυτό το παίξιμο μαζί με την τύχη σε συνδυασμό φέρνουν τα λεφτά. Και έχει βγάλει ήδη 1100. Σειρά σου, πάρε το πάνω σου, γιατί όποτε παίζεις δασκάλα μας, δεν αφήνει άλλον. Η κατηγορία είναι στη συναυλία. Στη συναυλία, Ελή μου. Θέλουμε κάτι που συμβαίνει στις συναυλίες. Ταπεινά με 30 ευρώ ξεκινάμε. Το σίγμα. Η λογική λέει θα έχει αρκετά σίγμα και πήρες μόλις 120 ευρώ. Εφόσον τα γυρίσει όμως η βάλια, θα γυρίσει ξανά εσύ και να φέρουμε ένα πολύ μεγαλύτερο. Έλα, Έλλη μου. Το μη. 20 ευρώ. Κάπα. Κάπα, κανάρια. Πολύ ωραία. Μπράβο, τι ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ το σημερινό παιχνίδι βάλια. Τα κορίτσια δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πα, 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 πα. 340 ευρώ μόνο με 3 γραμματάκια. Για 20 ευρώ το επόμενο, Έλλη μου. Το γάμα. Τώρα, τα έχεις 400. Οκ. Τα ευρώ. Το νι. Άλλα 150, έχεις 550 σύνολο. Σήμερα, βάλια, έχουμε το πιο μονότερμα παιχνίδι που έχει γίνει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Έτσι φαίνεται. Κάθε κορίτσι παίρνει από ένα γύρο με την ησυχία του, παίζει μόνο του, βγάζει τα λεφτάκια του, μπράβο. Έλλη μου, έχεις 550 ευρώ. Θα αγοράσω το αλφα. Το αλφα, παρακαλώ. Τέλεια. Στη συναυλία. Έχεις 450 ευρώ. Ωραία, θα αγοράσω κι άλλο ένα. Το ΙΤΑ. ΙΤΑ. Σε
305 ευρώ. Πάμε για το επόμενο σύμφωνο, από ό,τι καταλαβαίνω. Το Λάμδα. Ξέρουμε που βαδίζουμε. Σιγά σιγά. Το Ταφ. Έλλη μου, έχεις 450 ευρώ. Σίγουρα ξέρεις παραπάνω από το μισογρίφο, νομίζω. Να. Ή το ξέρεις κιόλο. Όχι, μου λείπει μία λέξη. Ποια λέξη σου λείπει? Η δεύτερη. Η δεύτερη λέξη. Η δεύτερη αποκλείεται. Από κάτω. Μία, δύο, τρία, η τέταρτη κάτω. Μας τρελάνεις τελείως, σου λείπει η δεύτερη λέξη. Λοιπόν, 450, λέγε. Συμφωνώ ή φωνή? Σύμφωνο. Πάμε, γύρισε. Οχοχοχ, ναι, τώρα, πες το. Το ρο. Ρο. Για 200 φυσικά. Θα είναι κρίμα να μην το λύσεις, γιατί πραγματικά έχεις βάλει όλα τα γράμματα του γρίφου σχεδόν εκεί πέρα. Και βλέπουμε αυτό το φοβερό έργο που είδαμε και στον πρώτο γύρο με την Κατερίνα. Λοιπόν, 6.50. Θα αγοράσω το όμικρον. Λογικό ακούγεται. Αλλά δεν σου βγήκε εκεί που το περιμένεις, την τέταρτη λέξη. Θα αγοράσεις κι άλλο 6.550. Τι θα κάνεις? Θα αγοράσω και το γιώτα. Όπα. Το γιώτα είναι το τελευταίο γράμμα της τέταρτης λέξης. Έχεις 450 ευρώ. Και θέλω να μου πεις τι θα κάνουμε τώρα. Το έψιλον. Έψιλον. Η αλήθεια είναι ότι έχεις δώσει 500 ολόκληρα ευρώ. Τα έχεις δώσει σε φωνήεντα. Έχεις 3.50. Σε βοήθησε η κατάληξη στην τέταρτη λέξη? Όχι, το ξέρω αυτό. 3.50. Πάμε για σύμφωνο. Τι να κάνουμε. Έχει κολλώσει η κρίση της. Διότι πλέον είναι θέμα ανάγνωσης, νομίζω. 20 ευρώ. Το πι. Προσπαθώ να το ταιριάξω κάπου στα γράμματα που λείπουν αυτό το πι. Και περισσότερο στεναχωριέμαι, όχι επειδή δεν έλυσες το γρίφο, αλλά γιατί τελικά κάναμε έναν ολόκληρο γρίφο χωρίς κανείς να μπορέσει να βγάλει λεφτά. Ούτε εσύ που ταξόδεψες αλλά και έχασες, ούτε η Μαρία που δεν το πιστεύει ότι παίζει. Είναι εδώ 10 λεπτά, σου λέει: εγώ θα παίξω ποτέ. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα απολύτως. Έλα λίγο. Έλα τώρα. Εντάξει, πολύ φυσιολογικά γύρισε, γιατί δεν είχε λεφτά. Δηλαδή, τι να κάνει, έπρεπε να γυρίσει. Είσαι πιο άρχη της παρέας, τουλάχιστον τα κορίτσια γυρνάνε χωρίς σταματημό. Και τώρα τα ίδια με τη Μαρία και εσύ, Κατερίνα μου, μόνο που εσύ έχεις και 1.100 κάβα. Έτσι. Θα το λύσω. Το λύνεις. Λοιπόν, έχει άλλη στρατηγική η Κατερίνα από τη Μαρία, γιατί η Κατερίνα είναι πρώτη, οπότε έχει την πολυτέλεια. Ενώ η Μαρία δεν έχει την πολυτέλεια να μένει στα 100 ευρώ, όταν κάποιοι άλλοι έχουν πάνω από 1.000 ήδη. Πάμε. Κάλεσμα για να ξαναβγεί το συγκρότημα στη σκηνή. Αυτό δυστυχώς η Ελένη δεν μπόρεσε να το υποψιαστεί. Γίνεται σχεδόν πάντα, λέω. Πάλι σε είπα, Ελένη. Συγγνώμη, όχι τίποτα άλλο. Θα μας βλέπει και η γιαγιά. Θα σε μαλώσει και η βαφτιστήρα. Η βαφτιστήρα, πώς τη λένε? Άννα. Και έχει το όνομα της κόρης μου. Και βλέπει με το Γιωργάκι, το παιδάκι μου. Όπα. Μαζί και μας. Πόσο είναι το παιδάκι σου? 13 μηνών. 13 μηνών και μας βλέπει. Ναι. Δεν υπάρχει χαμπάρι, βλέπει έτσι, ε. Λογικά, αλλά βλέπει τη μαμά για να γνωρίζει. Ακούγεται. Το μαναράκι στο μικρό. Την βαφτιστήρα σου, ευχαριστώ, που βλέπει την ονάτη και λέει: γιατί αυτός ο κύριος τη φωνάζει Ελένη συνέχεια, ενώ τη λένε Έλλη? Αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά να τα πηγαίνεις καμιά συναυλία τα παιδιά, γιατί βλέπω ότι έχει καιρό να πας. Ναι. Δεν σε πάει ο άντρας στη συναυλία? Με το παιδί δεν πάμε πουθενά. Συμβαίνει αυτό στη συναυλία, ξαναβγαίνει το συγκρότημα ή ο τραγουδιστής. Χειροκροτούν όλοι. Να το πω, όταν ήρθε ο Ιγκλέσιας, ο Ερίκε δεν ξαναβγήκε. Τα θυμάμαι εγώ, Ερίκε, τα θυμάμαι εγώ αυτά. Ντροπή. 100 ευρώ για την Κατερίνα, η οποία παίρνει και αυτό το ποσό. Και έτσι παραμένει η μόνη παίκτρια με χρήματα. Έχεις 1.200, αλλά τώρα η Μαρία που δεν το έχει ευχαριστηθεί, τώρα θα δείτε τι έχει να γίνει, παρακαλώ. Μαρία, πάρε τον νόμο στα χέρια σου. Έτσι θα σου έλεγαν στο Far West. Πάρε τον νόμο στα χέρια σου. Θα πάρω κατηγορία πρώτα. Βεβαίως. Τέλεια. Την καλή. Διάστημα. Είναι αποφασισμένη, την είδες, έτσι. Ναι, με. Ποια είναι η κατηγορία? Διάστημα. Διάστημα. Πώς θα πας? Α, υπέροχα. Χαλιά. Διάστημα, θα μας στείλω όλους μαζί. Το πάνι είναι να μην φανεί ότι δεν το ξέρεις, να τρομάξουν οι άλλοι. Ξέρω όλα. Πάμε, έλα, μαράκι. Θα πω το σίγμα.
Πι. Έλα, μαράκι. Το ρο. 190. Συνεχίζω. Ξέρουμε ποια είναι μέχρι τώρα η άτυχη της παρέας. Έχεις χρεοκοπήσει, έχεις χάσει τη σειρά σου και τώρα πάμε στην τυχερή της παρέας, στην φίλη μας την Κατερίνα. Γυρίζω. Να σε ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Επειδή η Κατερίνα μας είπε πριν και τώρα, παιδιά, πραγματικά είναι 10 λεπτά, προσπαθώ να χωνέψω ότι καθημερινά πηγαίνει από την Άουσα στη Φλόρινα. Πηγαίνει με συγκοινωνία ή πηγαίνει με δικό σου αυτοκίνητο? Με αυτοκίνητο πηγαίνω. Με αυτοκίνητο δικό σου. Σε τρώνει δρόμοι δηλαδή. Με τρώνει δρόμοι. Φαντάζομαι ότι μετακομίζει στη Φλόρινα, γιατί έχει οικογένεια που δεν μπορείτε να φύγετε όλοι μαζί. Έχουμε και έχουμε και ένα γάμο το καλοκαίρι, οπότε είμαστε λίγο. Παντρεύεσαι εσύ το καλοκαίρι? Ναι, βεβαίως. Αμά, πού να φύγει από την Άουσα, φέντε, φεύγει. Δεν φεύγει. Έλα, πάμε. Χρεοκοπείς την καλύτερη στιγμή. Χρεοκοπείς τη στιγμή που δεν έχεις λεφτά. Και αυτό είναι πάρα πολύ βολικό. Mm-hmm. Έλλη μου, ήρθε η στιγμή να πάρεις τα λεφτά σου πίσω. Έλα. Το μη. 'Ρε μανία, με αυτά τα εικοσάρια. Έλλη Σάβετ, θα σε λέω για το θυμά μου. Έλα. Το γάμα. Γάμα. Το Ελισάβετ είναι και πολύ όμορφο όνομα. Λοιπόν, σε φωνάζει κανείς Ελισάβετ? Όχι. Κανένας. Το έχεις απαγορεύσει? Ποτέ δεν θα πάει καλά μαζί μου. Τη λέω Ελένη, τη λέω Ελισάβετ. Μόνο Έλλη δεν τη λέω. Έλα, φίλε, να δά. Πάμε. Και εσύ, χρεοκοπία, 3-3. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο σε όλες. Πάμε τώρα με τα ποσά. Νομίζω ότι το έχω βρει. Αλλά έχει τόσο πολλά γράμματα που δεν υπάρχει. 30. Το λάμδα. 30 και 30, 60. Επόμενη γυροβολιά για σένα. Όχι. Όχι, ναι. Πάμε, κατοστάρικο, ωραίο. Το ταφ. 200. Ό,τι θέλεις. Η κατηγορία είναι διάστημα. Έχεις 260 ευρώ. Η μόνη ερώτηση είναι αν θέλεις να παίξουμε για τα 2,60 ή αν θέλεις να ρισκάρεις και για αυτά τα δύο γράμματα που μένουν. Αυτό είναι. Ότι πριν ρίσκαρα. Και δεν σου βγήκε. Για δύο γράμματα και δεν μου βγήκε. Άρα θέλετε να το λύσουμε, αυτό καταλαβαίνω. Όχι, θα γυρίσω άλλη μία. Άλλαξες γνώμη? Ναι. Αν μα ξαναρωτήσει, θα ξαναλλάξει? Όχι. Εντάξει. Ήρθα για να παίξει, αλλά δεν πειράζει. Λογικό είναι. Πάντως αυτό που σκέφτεσαι έχει λογική, έχει 1200. Πάμε. Έλα, σε καλό σου βγήκε, είναι άλλα 40, όπως και να έχει. Το νι. Και τώρα τα έκανες 300 στρογγυλά. Ωραία. Θα το λύσω. Πάμε. Το λύνουμε για 300, λοιπόν. Δίας, ο μεγαλύτερος πλανήτης. Δίας, ο μεγαλύτερος πλανήτης. Του ηλιακού συστήματος, βεβαίως. Είναι πολύ μεγαλύτερο πλανήτης εκεί έξω. 300 ευρώ. Δεν ήθελες να παίξεις για το τελευταίο γράμμα, ε. Το φοβήθηκα λίγο. Τώρα όμως δεν το φοβάσαι, γύρισε. Να γυρίσω, να δούμε τι θα γινόταν. Να μας φύγει, ρε παιδί μου, η περιέργεια. Να φύγει από πάνω μας, να ξέρουμε τι θα γινόταν. Καλά έκανες και το φοβήθηκες. Καλύτερα, καλύτερα. Το βλέπεις, ε. Το βλέπα να έρχεται. Θα να δεις. Μπράβο, ρε Μαρία. Επιτέλους, μπαίνεις στα ποσά και έχεις 300 ευρώ. Παραμένεις στα 1200 ευρώ πρώτη η φίλη μας η Κατερίνα. Ενώ η Έλλη ακόμα δεν έχει καταφέρει να βάλει στην άκρη κάτι. Βγάζουν λεφτά, περνάνε από τα χέρια της, αλλά είναι πολύ σπάταλοι και μετά δεν κρατάει τίποτα. Σημασία έχει στο τέλος του παιχνιδιού να κρατήσετε κάτι πολύ σημαντικό. Τιμόνι φοβερό νέας τεχνολογίας με όλα τα συστήματα που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο αυτοκίνητο πάνω του. Έχει το τιμόνι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αυτόματος πιλότος, Nissan Juke. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας troho.star.gr ή τηλεφωνήστε στο 211-187-8090. Αυτή η συνδυασμή με σκοτώνει. Παρακαλώ, ναι.
Δεν μπορώ να πω όταν βλέπω τη Βάλια με τις στιλιστικές της έτσι πινελιές κτλ. Τρελαίνομαι. Και μπράβο σου. Μπράβο σου γι' αυτό. Η ομαδάρα μας. Ποιον δεν έχεις καλέσει ακόμα στην ιντερνετική σου blog εκπομπή? Εσένα, ναι. Αλλά ετοιμάζω ένα special θέμα μόνο για σένα, γι' αυτό. Δεν τώρα, αξίζει αυτό εδώ, αυτή καλά, εδώ αυτό το στυλ. Αλλά αυτό αξίζει, στυλ. Δεν το συζητάμε. Θα σημειωνείς. Κορίτσια, με καταλαβαίνετε, έχουμε σήμερα τρεις φίλες εδώ μαζί μας, από Νάος, από Πάτρα και Αίγιο. Λοιπόν, για να τιμωρηθεί η Βάλια τώρα, θα πω εγώ την κατηγορία τώρα για να μάθεις να με καλείς την εκπομπή σου, είναι fashion icon. Ένα πρόσωπο θέλουμε, αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι η Μαντόνα, βοηθάω. Μαρία, τι είναι? Είναι το χέρι όχι, που πέσε βαρύ πάνω στο κουμπί. Όχι. Okay. Μόνο η Έλλη συνεχίζει με την Κατερίνα. Κατερίνα. Τζον Λένον. Τζον Λένον. Μεταξύ άλλων, ο Τζον Λένον, σπουδαίος μουσικός, συνθέτης. Fashion icon. Υπήρξε και fashion icon. Αυτό ρώτα, με μπέρδεψε. Ρώτα τα παιδιά των λουλουδιών να σου πούν αυτό, πόσο fashion icon ήταν ο Τζον Λένον. Μπράβο, Κατερίνα μου, είναι άλλα 200 ευρώ για σένα και δεν είναι ότι παραμένεις πρώτη, είναι ότι διαλέγεις και κατηγορία στον επόμενο γύρο. Mm-hmm. Τρεις κατηγορίες στον τέταρτο γύρο που έρχεται. Πάμε να σας προσφέρουμε. Πρώτη. Ιστορικό γεγονός. Δεύτερη, ελληνικές ταινίες. Τρίτη, συνώνυμα. Νομίζω θα παίξω με συνώνυμα. Καθηγήτρια! Τέταρτος γύρος. Αν και η αλήθεια είναι, ως καθηγήτρια περίμενα και το ιστορικό γεγονός. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, έχουμε συνώνυμα. Το TAF. Σε αυτόν τον γύρο υπάρχει φόρος 50% και υπάρχει και χρεοκοπία πλάς. Είναι πολύ ιδιαίτερος γύρος. Το ρο. Το νι. 120 ευρώ συν μία δεύτερη ευκαιρία και σύνολο 2,60 μόνο σε αυτό το γύρο. Θα αγοράσω ένα φωνήεν, το Α. Λέμε αυτοκίνητο. Με τόσα χιλιόμετρα που κάνεις κάθε μέρα, πόσα χιλιόμετρα είναι, Φλόρινα Νάουσα? Είναι περίπου 150. 150. Ευκαιρία για την Nissan Juke να στρώσει χαρακτήρα. Έτσι. Θα αγοράσω κι άλλο ένα φωνήεν. Πολύ ωραία σκέψη. Το Γιόντα. Και λέω ωραία σκέψη, γιατί τα χρήματα που έβγαλες τα εξόδευσες όλα, αλλά έχεις τόσα πολλά στην άκρη που η στρατηγική σου είναι τελείως διαφορετική από της Μαρίας ή της Έλλης. Μπράβο. Και επειδή σύντομα θα ανέβεις και τα σκαλιά της Εκκλησίας, τα έπιπλα είναι number one. Έτσι. Το Κάπα. Κάπα, παρακαλώ. Δική σου υδροεπιταγή, Τινιακός, παρακαλώ. Από το e-shop.gr μπορείς να διαλέξεις το έπιπλο που ταιριάζει με το νέο σου σπιτικό και να πας με τη δωρεπιταγή σου να φορτώσεις, που λέμε, να φορτώσεις. Και δεν χρειάζεται τώρα, σε έχουν πάει τα δρομολόγια, μέχρι την Νάουσα θα τα φέρει το φορτηγό, ρε παιδί. Έτσι. Πι. Θα αγοράσω... Ένα μπορείς. Το έψιλον. Δύο έψιλον. Έχεις βρει κάτι? Ναι, την πρώτη και την τελευταία. Επειδή πρόκειται για συνώνυμα, ναι, φαντάζομαι ότι μπορεί να το λύσεις με το επόμενο σωστό γράμμα. Φι. Φλόρινα. Έτσι. Λοιπόν. Ξέρεις την πρώτη και την τελευταία. Ξέρεις, ναι, ότι είναι συνώνυμα. Έχεις αυτή τη στιγμή οριακά 380, δηλαδή δεν μπορείς να αγοράσεις άλλο φωνήεν. Ναι, γυρίζω. Χ. Και τελειώσαν τα γράμματα που ήξερες 100%. Και μπορείς να αγοράσεις ένα φωνήεν αν θες. Ναι, θα αγοράσω το όμικρον. Όμικρον. Πρέπει να τη βοηθήσει, γιατί αν δεν την βοηθήσει και το όμικρον,
μπορεί να στριμωχτεί. Εδώ έχεις 3 εκατοστάρικα, είναι όλα δώρα. Άρα πρέπει να γυρίσεις, εκτός αν θέλεις να το λύσεις. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Μου λείπει η δεύτερη. Τότε πρέπει να γυρίσεις. Ναι. Όχα, μάναμα. Ναι. Θα πω το μη. Λοιπόν, το έχω βρει. 350 ευρώ που θα γίνουν 400, γιατί 400 είναι το δώρο, αλλά ένα εκατοστάρικο η μη σένεκερ για τη λύση ενός γρίφου το δίνουμε εμείς. Θα μπορέσεις να παραμείνεις πρώτη και πλέον μπορεί να χτίσει και διαφορά. Λοιπόν, πετυχαίνω, κατορθώνω, πραγματοποιώ, καταφέρνω. Μιλάμε για εξαιρετική παίκτρια. Μιλάμε για εξαιρετική παίκτρια. Εδώ η δασκάλα μας έβαλε την κατηγορία που θεωρούσε ότι είναι πιο δυνατή και όντως ήταν πιο δυνατή. Είναι η δεύτερη φορά που ένας γύρος ξεκινά στα χέρια της και τελειώνει στα χέρια της με καλά εντυπωσιακά αποτελέσματα. Βέβαια την πρώτη φορά ήταν πιο εντυπωσιακά, ήταν χιλιάρικο. Τώρα ήταν ένα τετρακοσάρι, αλλά δεν το λες και άσχημο. Γιατί με αυτό το τετρακοσάρι έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στα 1.800 ευρώ, παρακαλώ, και διαφορά μεγαλώνει. Πέμπτος γύρος. Είσαι έτοιμη, Έλλη, να αποδείξει όλους ότι απλά μας τσέκαρες τόση ώρα, γι' αυτό δεν ήθελε να βγάζεις λεφτά. Και τώρα που ήρθε η σειρά σου, τώρα θα δουν τι σημαίνει Έλλη. Έτσι. Τώρα θα το δουν, η κατηγορία έρχεται για σένα. Ελληνικές ταινίες. Ελληνικές ταινίες. Έλα, καλό, καλό, δεν κακό. Όχι, καλό. Βλέπεις ελληνικές ταινίες. Ναι. Λοιπόν, κοίτα τώρα εδώ ο κόσμος πώς τρελαίνεται για σένα. Μπορεί κανείς να μην είναι την Πάτρα, αλλά είναι όλη την Πελοπόννησο σήμερα μαζί μας. Πάμε για την Έλλη που είναι στο 0. Επειδή είσαι στο 0. Εκτοξεύσουν τα 2.000. Τώρα, πάμε, πάμε! Εντάξει, δεν ήταν το 500 ευρώ, αλλά έπεσε 460 ευρώ κοντά. Το πι. Το πι, Πάτρα! Έτσι, μπράβο. Γύρισε ξανά. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά από όλους η Κατερίνα. Το ταφ. Ωραία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει γράμμα μόνο στην πρώτη από τις 4 ελληνικές ταινίες. Έλα ρε φίλοι τώρα. Λοιπόν, κατανοώ τη χαρά που έχετε όλοι, διότι είναι η τελευταία στη βαθμολογία. Δεν έχει χρήματα και το 500 ίσως την οδηγήσει πολύ ψηλά. Αλλά για να σε αποθεώσουμε με ειλικρίνεια πρέπει να πετύχουμε και έστω ένα γράμμα. Εντάξει, πάμε. Για το πιο σημαντικό γράμμα μέχρι στιγμής για σένα. Το ρο. 1.500! Αυτά είναι! Πάρ' τα πάνω σου τώρα, ρε παιδάκι μου! Έμα πια! Λοιπόν, και τώρα που ξεμπουκώσαμε, ρε παιδί μου, λίγο από αυτό και από αυτή την ατυχία που μας κυνηγούσε, με 1.660 ευρώ, βλέπεις το λέω και μου γεμίζει το στόμα μου, θέλω να το διαχειριστείς ψύχραμα και να κάνουμε ντέρμπι το παιχνίδι, διότι ήδη έχεις πλησιάσει την Κατερίνα. Το όμικρον. Έχει ένα. Θα μπορούσε να μην έχει και κανένα, ε. Ωραία, θα αγοράσω και το αλφα. Πολύ καλό. 4 ελληνικές ταινίες. Τον πίνακα. Σε θέλει, σε θέλει. Το σίγμα. Κέντρο επιταγή 900. Παίρνει τώρα το ταμείο σου. Σήκωσέ τη, σε παρακαλώ. Πες μου τι κάνουμε. Θα αγοράσω το γιώτα. Γιώτα. Έχει 1.690 ευρώ αυτή τη στιγμή η Έλλη, που έχει κάνει έναν ονειρεμένο γύρο. Το λάμδα. Αρκεί να υπάρχουν, βεβαίως, τα γράμματα που μας λες. 1.720, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Θα αγοράσω και το έψιλον. Μπράβο, διότι σε ακολουθεί η τύχη, παίρνεις πάλι ποσό, πες μου. Το κάπα. Κάπα.
Να ρωτήσω αρχικά αν έχεις βρει έστω μία από τις τέσσερις ταινίες. Μία. Ποια είναι αυτή? Η τρίτη. Η τρίτη. Okay, η τρίτη δεν είναι γιατί να τη βρεις. Αλλά με τρομάζει αυτό που μου λες, ότι δεν έχεις βρει τουλάχιστον άλλη μία. Έχεις 1650, σε ακούω, Έλλη μου. Θα έχουμε αγωνία μέχρι να λυθεί αυτός ο γρίφος και όλοι μας. Τι κάνουμε? Να γυρίσω. Τώρα. Να γυρίσεις δυνατά, παρακαλώ. Το μη. Η τελευταία ταινία δεν σου λέει κάτι? Προφανώς δεν έχει πέσει την αντίληψή σου. Το καταλαβαίνω. Αυτό συμβαίνει. Δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να ξέρει και να έχει ακούσει τα πάντα. Αλλά νομίζω ότι οδηγεί πια σε συμπέρασμα. Ωραία, θα αγοράσω το Ωμέγα. Το Ωμέγα, λοιπόν, που ξέρεις ότι υπάρχει στην ταινία Πίσω Πόρτα. Αλλά όπως φαντάστηκες, δεν έχει άλλο Ωμέγα. Να σου πω ένα νέο. Βρήκα που... και την πρώτη. Να σου πω ένα νέο που δεν θα σου αρέσει. Όχι. Να, δεν θα σου το πω. Δεν έχει άλλα φωνή, εντά. Από εδώ και πέρα, αν δεν το λύνεις σε 5 δευτερόλεπτα, πρέπει να γυρίζεις. Ωραία, θα γυρίσω. Πάμε. Δεν θέλω να το δω αυτό! Είναι δεύτερη φορά που έχουμε... που ζούμε αυτό το έργο με την Έλλη, αλλά αυτή τη φορά μας πόνεσε περισσότερο. Όλους. Γιατί την πρώτη φορά έχασε 350 ευρώ. Τώρα όμως αφήνει ένα πολύ μεγάλο ποσό που είχε στα χέρια της και το αφήνει έχοντας λύσει το γρίφο κυριολεκτικά. Γύρισε, Μαρία, να δούμε τι θα γίνει. Θα πω τον νι. Τον νι για να κλείσουμε και με την τελευταία ταινία, η οποία είναι Στάκαμαν. Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα θα παίξεις, έχεις 60 ευρώ. Η διαφορά σου από την Κατερίνα είναι τεράστια. Ναι. Όχι. Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα? Η Μαρία χάνει τη σειρά της. Η Έλλη, τώρα που δεν παίζει, χαλάρωσε και έλυσε το γρίφο. Και τα λεφτά θα τα πάρει πάλι η Κατερίνα, γιατί είναι πιο κοντά από όλους στην λύση αυτού του γρίφου, που δεν μπορεί να φέρει πολλά λεφτά σε καμία από τις τρεις, εκτός αν τώρα γυρίσει και φέρει το άλλο 500. Ναι, θα γυρίσω. Θα πω το Β. Ωραία. Έχουμε λοιπόν Revanche, Πίσω Πόρτα, Στάκαμαν. Και δεν ξέρουμε ποια είναι η δεύτερη ταινία, είτε μπορούμε να υποψιαστούμε. Γύρισε λοιπόν. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θα έχεις όμως εσύ μια δεύτερη ευκαιρία. Η τρίτη δεύτερη ευκαιρία. Έχεις ήδη άλλες δύο, οπότε θα παίζεις μέχρι να χάσεις για πάντα. Λοιπόν. Το γάμα. Λοιπόν, και τώρα πάμε εδώ, καλείσαι να κάνεις το φοβερό. Ανάγνωση. Να διαβάσεις το γρίφο, το οποίο όμως παρότι είναι, ακούγεται συγκλονιστικό, δεν θα σου φέρει κάτι παραπάνω από 100 ευρώ και τρεις δεύτερες ευκαιρίες. Πάμε λοιπόν, το διαβάσουμε απλά. Ρεβάνς, ναι. Παραγγελία, Πίσω Πόρτα, Στάκαμαν. Εγώ να πω, να διευκρινίσω απλά, χωρίς να σημαίνει ότι θα χάσεις από αυτό, ότι είναι παραγγελιά. Και μιλάμε για την ταινία. Έτσι. Λοιπόν, και στις τέσσερις ταινίες πρωταγωνιστεί ο Αντώνης Καφετζόπουλος, ένα κοινό που έχουν αυτές οι τέσσερις ταινίες, και πιο παλιές και πιο σύγχρονες. Εγώ κρατάω το Στάκαμαν, στο οποίο είχε ακουστεί πολύ μεγάλη ατάκα. Συγγνώμη που το μοιράζομαι μαζί σας. Αν δεν το έχετε δει, αφήστε με να το πω, παιδί, είμαι Τσατσέγκο Ουγγάλης. Ήθελα να το πω. Καλογύρου το έχει πει σε αυτήν την ταινία, αν δεν κάνω λάθος. Και αναγκαστήκαμε πραγματικά να βάλουμε όλα τα γράμματα και να πάρουμε μόλις 100 ευρώ, αλλά το δυστύχημα αυτού του γύρου είναι ότι δεν μπόρεσε η Έλλη να πάρει ένα τεράστιο ποσό, 1600 κοντά, και να μπει στο παιχνίδι δυναμικά, γιατί τώρα έχουμε αφήσει την Κατερίνα με τα 1900 να κάνει παιχνίδι μόνη της. Μπορεί αυτό να αλλάξει τον γύρο νούμερο 6 που έρχεται τώρα, ίσως. Είμαστε έτοιμοι. Ανέτοιμοι. Κατηγορία τελευταία που έμεινε για να κλείσει και η δεύτερη φάση μας. Ιστορικό γεγονός. Ιστορικό γεγονός. Ξένο, ελληνικό γεγονός. Είναι ένα παγκόσμιο, ιστορικό γεγονός. Παγκόσμιο ιστορικό γεγονός, λοιπόν. Ξέχνα το χάνι της γραβιάς. Πάμε. Μπράβο. Παραλίγο. Παραλίγο να χάσεις τίποτα.
Ναι, αλλά θα χάνα τη σειρά μου. Δεν πειράζει, τώρα πάρε 300 ευρώ και μια πολυθρόνα μπερζέρα, φοβερή. Θα πω το σίγμα. Διάλεξα μόνος μου εγώ έπειλα το μεταξύ. Όχι. Έλα τώρα. Καλύτερα να χρεοκοπούσες, να ένιωθες ότι δεν έκανες αυτή ήταν την επιλογή. Ήταν ο τροχός. Για σένα παίζουμε, κυρία Κατερίνα μου. Το νι. Ταφ. Έτσι θα πάει τώρα, ναι, θα τα βρίσκουμε. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Έτσι. Το ρο. Η ιστορία είναι από τα δυνατά σημεία. Είναι. 190. Λοιπόν, θα πω το πι. Όπως λέμε, πήγαινε, έλα. Ωραία. Ήταν πολύ εσωτερικό αστείο αυτό, το πιάσε μόνη της Κατερίνα. Το πήγαινε, έλα. Και ο ρευανιαστικός μου. Ο οποίος είναι εδώ, ρευανιαστικός σου. Ναι, βέβαια. Να σκεφτείτε σιγά σιγά μετά το γάμο να μετακομίσετε κάπου ενδιάμεσα σε Φλόρινα και να ώστε να βρείτε κάτι πιο βολικό, να βολεύεστε όλοι. Του χρόνου μάλλον κάπου αλλού θα είμαστε, οπότε... Μάλιστα. Κάνουμε tour. Κάνετε tour εκεί στην περιοχή. Πολύ ωραία, έχεις αυτή τη στιγμή 310 ευρώ και 3 δεύτερες ευκαιρίες. Λοιπόν, θα αγοράσω το... Ήτα. Επόμενη κίνηση. Λοιπόν, θα αγοράσω και το Α. Το Α. Το Κάπα. Κάπα με σιγουριά. Πάρα πολύ ωραία. 210. Λοιπόν... Πόσο κοντά είσαι στη λύση, πολύ. Σχεδόν, ναι. Θα αγοράσω και το Γιώτα. Θα αγοράσω και το Γιώτα. Έχει χρήματα για να το κάνει. Παραμένει πρώτη. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό της. Φλερτάρει με το διχίλιαρο. Μη. Λοιπόν... Η Κατερίνα, παιδιά, όπως καταλάβατε, Μαρία μου και Έλλη, είναι μη της δώσεις της σειράς σου. Μόλις της δώσεις της σειράς σου, τελείωσες. Σε έχει γονατίσει, λύνει όλους τους γρίφους. Λύσε μου και αυτό το γρίφο, λοιπόν. Λοιπόν, θα γυρίσω άλλη μία. Οπα. Αν και το έχω βρει. Θα γυρίσω άλλη μία. Και τώρα αλλάζει στρατηγική. Πάει για την 500 η καθηγήτρια. Πάμε, Κατερινιό μου, το αξίζεις. Έλα. Λοιπόν. Εσύ τόλμησες. Θα πω το Δέλτα. Να πούμε και το Δέλτα. Και είμαστε στα 200 ευρώ. Λοιπόν, θα το λύσω. Δεν θα πεις το τελευταίο. Όχι. Ωραία. Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή. Λοιπόν, πότε μπορεί να έγινε η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή. Στη Νέα Υόρκη βοηθάω. Δεκαετία θα πω. Ναι. Το 60. Το 60. Το 1906 έγινε η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή στην Νέα Υόρκη. Το μάθετε, αξιοποιήστε το στο επόμενο τηλεπαιχνίδι που θα βρεθείτε. Και μην πείτε σας το είπα εγώ. Όχι, εγώ σας λέω τώρα λεξομαχία. Έτσι. Η κατηγορία είναι στον αθλητισμό. Μπράβο, Έλλη. Ολυμπιακός αγώνας. Όχι, Μαρία, Κατερίνα, δυο σας, Κατερινιό. Ολυμπιακοί αγώνες. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει ένας μόνος του Ολυμπιακός αγώνας μόνος του. Σε καμία των περιπτώσεων, οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν η λύση του γρίφου μας. Και το κρίμα δεν είναι που χάθηκε αυτός ο γρίφος για σένα, Έλλη, αλλά ότι δώσατε ακόμη μια ευκαιρία στην εξαιρετική Κατερίνα να παίξει πρώτη και στον τελευταίο γύρο και έχει και 3 δεύτερες ευκαιρίες. Τι σημαίνει αυτό? Έχει 2.300 ευρώ, 3 δεύτερες ευκαιρίες και μετά τις διαφημίσεις παίζει και πρώτη. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό το φαβορί να κλονιστεί σήμερα. Ξέρω ότι υπάρχουν τα όπλα και τα εργαλεία μέσα στον τροχό της τύχης, 500, 1.000, jackpot και όλα τα σχετικά, αλλά θα πρέπει να χάσει μόνη της η Κατερίνα για να έχετε αυτήν την ευκαιρία. Λοιπόν, μέχρι τότε να δείξω
τα μάτια σε μένα, Κατερίνα, γιατί σκέψου τον εαυτό σου. Δεν ξέρω αν θα πας τελικό, αλλά αν πας, σκέψου τον εαυτό σου. Νάουσα, Φλόρινα, Φλόρινα, Νάουσα. 5 φορές την εβδομάδα πήγαινε, έλα 4 ώρες δρόμο, χαλαρή στην αμαξάρα σου. Έτσι. Θα ακούς τις ραδιοφωνικές εκπομπές που ξεκίνησα πότε. Το 1906. Είναι καλή, δηλαδή. Είναι καλή, ε. Μου αρέσει πάντα να προκαλώ καθηγητές να θυμούνται πράγματα που διδάσκουν καμιά φορά. Έτσι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πηγαίνει να έρχεται κάποιος στη Φλόρινα και στην Άουσα κάθε μέρα για να έρθει εδώ. Έτσι. Χρειάζεται απλά να σηκώσει το τηλέφωνο. Για να έρθετε να παίξετε κι εσείς, μπείτε στη σελίδα μας troho.star.gr ή τηλεφωνήστε στο 211-187-8090. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά θα το πω τώρα. Έχω φαβορί σήμερα. Έχω φαβορί και δεν είναι διαφορά στα ποσά. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Κοιτάξτε τα ποσά που έχουν σήμερα οι τρεις παίκτριες μας. Η Κατερίνα που ήρθε από την Άουσα και έχει βγάλει ήδη το ποσό των 2.300 ευρώ. Και είναι πρώτη. Η διαφορά της από τη Μαρία μας και την Έλλη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πάνω από 2.000. Και δεν είναι όμως αυτός ο λόγος ο οποίος την καθιστά φαβορί. Ο λόγος είναι άλλος και θα το προσέξετε στο ταμπλό της. Στη συνέχεια του παιχνιδιού μας έχει και τρεις δεύτερες ευκαιρίες. Κάτι που σημαίνει ότι εν ώψη του τελευταίου γύρου, που παίζει και πρώτη και για μένα αυτό είναι το ζητούμενο, υπάρχει μία περίπτωση για ακόμη έναν γύρο να το πάει μονότερμα. Έχει πάει μονότερμα δύο γύρους που ξεκίνησε και έναν γύρο που του τον έδωσε πάσα η Μαρία με μια λανθασμένη μαντεψιά. Οπότε έχει λύσει τρεις γύρους από την αρχή μέχρι το τέλος. Εάν το κάνεις αυτό. Και στον τελευταίο γράφεις ιστορία. Δεν θυμάμαι άλλον που να έχει λύσει από την αρχή μέχρι το τέλος 4 γύρους σε ένα παιχνίδι. Και φυσικά κινδυνεύεις σοβαρά να φύγεις με πολύ μεγάλο ποσό εδώ, πάνω από 5.000 ευρώ, έτσι όπως έχει ξεκινήσει. Τελευταίος γύρος τώρα. Η κατηγορία είναι τίτλος βιβλίου. Ένα ελληνικό βιβλίο θα κρίνει τα πάντα. Ξεκινάμε. Σίγμα. Μπορείς να γυρίσεις ξανά αν θέλεις. Το ταφ. Πού μπορεί να σταματήσει η Κατερίνα μας. Σε τι ποσά έφτασες πολύ κοντά στο θαυμαστικό. Θέλω να πω ότι έχεις ένα τόσο καλό ποσό που μπορεί να ξεπεράσεις τα 5 και τα 6 χιλιάρικα. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να το βλέπουμε στο παιχνίδι σου. Πάμε. Έλα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το νι. Και βρίσκεις και όλα τα γράμματα. Μπράβο σου, ρε Κατερίνα. Τι να πω. Λοιπόν, θα αγοράσω το έψιλον. Δεν σ' άρεσε. Όχι. Λοιπόν, θα γυρίσω. Μην φέρεις άλλη δεύτερη ευκαιρία, δεν το αντέχαμε όμως. Θα σου δώσω να πάρεις μία στο σπίτι, ναι, στο σαλόνι. Θα δούμε. Λοιπόν, το πι. Και δε χάνει γράμμα, παιδιά. Γι' αυτό λέω ότι είναι από τις καλύτερες παίκτες που έχουμε συναντήσει το τελευταίο καιρό. 210 ευρώ, σε ακούω. Λοιπόν, θα αγοράσω και το α. Και αυτό σε στεναχώρησε. Και αυτό με στεναχώρησε. Αλλά είσαι πολύ κοντά στη λύση. Καταρχάς, να σου πω ότι έχεις κάνει τόσο ιδανικό παιχνίδι που αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι δεν βγαίνουν ούτε τα κουκιά. Ας πούμε ότι τώρα καταστρεφόσουν για πάντα και έχανες τρεις δεύτερες ευκαιρίες με τη μία. Η Έλλη και η Μαρία με τα γράμματα που έχουν μείνει δεν προλαβαίνουν πια. Οπότε το ζητούμενο είναι πού είναι το ταβάνι της Κατερίνας. Για να δούμε. Λοιπόν, θα γυρίσω. Έλα. Μα σας τάπαγω. Σας τάπαγω. Πού είναι το ταβάνι της Κατερίνας. Έλα. Λοιπόν, θα πω το κάπα. Κάπα. Όχι, και κοίτα να δεις τώρα. Το μοναδικό πράγμα που μας δημιουργούσε μια ψυχολογία αγωνίας είναι εάν θα έβρισκες αυτό το γράμμα και θα πήγαινες πάνω από 5.000 ευρώ.
που είναι μεγάλο ποσό. Έτσι κι αλλιώς έχει... θα πρέπει να παίξει άλλες δύο φορές το λιγότερο. Βέβαια. Δηλαδή και να μην θέλει να πει παίξτε εσείς, δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται. Οπότε λοιπόν, ξαναπαίξει. Γυρίζω. Αμάν, αμάν, αμάν. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το μη. Λοιπόν, και εδώ κάπου τελειώσαν οι ελπίδες των υπολείπων κορτσιών και μαθηματικά. Θέλω να πω ότι όσο υπήρχε το διπλό μη μέσα, που δεν το ήξερα κι εγώ ότι υπήρχε, τώρα το βλέπω, ένα χιλιάρικο θα μπορούσε να φέρει αυτομάτως 2.000. Αυτή τη στιγμή που έφυγε αυτό, δεν υπάρχουν και 2.000 για τα κορίτσια μας, μόνο το δικό σου ταβάνι έχει πια ενδιαφέρον. Θα αγοράσω το γιώτα. Με στεναχωρούνε. Λοιπόν, δεν το έχεις βρει αυτό το βιβλίο. Όχι. Γύρισε. Όχι, το βρήκα. Όχι, μόλις. Όχι, το όχι, πηγαίνει στο όχι, το βρήκα. Δεν ισχύει η απάντησή σου. Ωραία, να τα πούμε όπως είναι. Αν το λύσεις τώρα, παίρνεις 90 ευρώ, δηλαδή 100, και πάμε τελικό με ένα ποσό λίγο κάτω από τα, λίγο πάνω από τα 2.500. Mm-hmm. 2.600 για την ακρίβεια. Αυτό είναι το ποσό. Αν βολεύεσαι, λύστο μου. Αν θέλεις κάτι παραπάνω, ο τροχός θα αποφασίσει. Θα γυρίσω άλλη μια φορά. Θα γυρίσω άλλη μια φορά. Ναι. Παιδιά, μεταξύ μας, τι έχει να χάσει, τίποτα απολύτως. Πάμε. Δεν ήρθε. Λοιπόν, το ζήτα. Το ζήτα. Και πάμε να λύσουμε αυτό το γρίφο για 2.620 ευρώ σε μία εκπληκτική παίκτρια που έχουμε μαζί μας σήμερα. Ζήτημα εμπιστοσύνης. Το βιβλίο του Γιάννη Μαρή είναι αυτό το οποίο ολοκληρώνει τον θρίαμβο πραγματικά της Κατερίνας με 2.620 ευρώ. Τρομερό. Έλυσε 9 από τους 10 γρίφους σήμερα. Έφτασε μέχρι το τέλος και γίνεται, μπορεί και η πρώτη παίχτρια, δεν το έχω αυτή τη στιγμή πρόχειρο, σε τόσα επεισόδια, εκατοντάδες επεισόδια, που λύνει 4 γρίφους από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό βεβαίως έχει και μια άλλη προέκταση. Δεν πρέπει να έχουμε δει ποτέ λιγότερο τους δύο άλλους παίχτες σε οποιοδήποτε παιχνίδι μας, όπως τη φίλη μου την Έλλη, που την ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν εδώ. Και ακόμα πιο πολύ τη φίλη μου τη Μαρία, που την είδαμε ακόμη λιγότερο. Στατιστικά το ψάξουμε και δεν θέλω να ορκιστώ σε κάτι, αλλά στατιστικά νομίζω, Μαρία μου, και φιλιά στο Άγιο Όλο, νομίζω ότι πρέπει να έχεις το λιγότερο παικτικό χρόνο από οποιονδήποτε παίκτη τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια εδώ στον τροχό. Δηλαδή, σε τέτοιο βαθμό που ας πω ξανά έλα εσύ ρε παιδί μια μέρα, πας και παίξεις. Δεν μετράει η συμμετοχή. Λοιπόν, αφήνω εδώ τα κορίτσια μας από Πάτρα και Αίγιο να γυρίσουν. Με ένα μάξι να πάτε οικονομία, έτσι. Αυτό να αφήνεις το Αίγιο, πάτε Πάτρα, συνεχίζετε. Και παίρνω την καθηγήτριά μας, η οποία έχει βγάλει αυτό το ποσό. Και θυμίζω σε όλους γιατί είναι ηρωίδα. Διότι για να βρεθεί δίπλα στα παιδιά και στους μαθητές της καθημερινά, κάνει 4 ώρες ταξίδι πήγαινε έλα από την Άωσα στη Φλόρινα. Χίλια μπράβο γι' αυτό και σου αξίζουν όλα τα χρήματα που έχεις πάρει, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και επειδή είσαι τρομερή παίχτρια. Πάμε. Ευχαριστώ. Μεταξύ άλλων, έχεις κερδίσει μια δωρεπιταγή για έπιπλα Τινιακός και το συνολικό ποσό φτάνει στα 2.620. Χαρούμενοι, έτσι. Έτσι. Νομίζω ότι στο επόμενο δρομολόγιο σου για το σχολείο, τις επόμενες μέρες, θα θυμάσαι αυτά που συνέβησαν εδώ και δεν θα μπορεί να πιστέψεις πώς έγινε. Παίζεις πολλή ώρα και φέρνεις μόνο ωραία πράγματα. Θέλω να συμβεί αυτό άλλη μια φορά. Να φέρεις το αυτοκίνητο. Κατερίνα, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Νούμερο 9. Να έρθει ο φάκελος με το νούμερο 9, παρακαλώ, στα χέρια μου. Μάλιστα. Για έλα τώρα δίπλα μου. Έλα δεξιά μου. Θέλω να είσαι κοντά στον Εσάν Τζουκ. Θέλω να παίρνεις την άβρα του. Αν θες, μπορεί να αγγίξεις κιόλας. Να το νιώσω. Σου πάει. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ σου πάει. Λοιπόν, εύχομαι να σου πάει και σε λίγο και όλα να ολοκληρωθούν τέλεια την απόψινη βραδιά. Πάμε. Η κατηγορία είναι «Ήταν κάποτε μαζί». Ήταν κάποτε μαζί, άρα ψάχνουμε ένα ζευγάρι mm-hmm. που πλέον δεν είναι μαζί, αλλά ήταν στο παρελθόν και είναι πολύ γνωστό ζευγάρι, δεν είναι δύο γειτονές μας, έτσι. Mm-hmm. Θα βάλουμε τα πρώτα 5 γράμματα και μετά θα αποφασίσεις εσύ για τα 4. Ας δούμε τα πρώτα 5. Θυμίζω αυτά είναι το α, το π, το σ, το τ και το λ. Αρκετά. Ναι. Θα έλεγα ότι αν βάλεις άλλα τόσα, τελειώσαμε. Πάμε.
Λοιπόν, το νι. Το πρώτο μας γράμμα είναι το νι, όπως λέμε, νάουσα. Ναι. Το μη. Μακεδονία. Ρο. Και θέλουμε ένα φωνή. Το όμικρον. Το όμικρον. Ήταν κάποτε μαζί είναι η κατηγορία μας. Πολύ εύκολο. Μπράβο, μπράβο ρε Κατερίνιο. Κατερίνα τώρα, άκου ποιο είναι το κίνητρό σου. Δεν θέλω να περάσει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Είσαι έτοιμη, πάμε. Σον Πεν Μαντόνα. Έφυγε ένα δευτερόλεπτο, τι να σε κάνω, άντε. Τη χαρίζω ρε παιδί μου. Μπράβο, ρε Κατερίνιο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, 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 μπράβο. Πού είναι ο γαμπρός, πού είναι ο γαμπρός. Γαμπρέ, έλα, έλα, έλα εδώ. Γιατί ξεχάσαμε. Θα πείτε γιατί κάνουμε όλο αυτό το πράγμα. Καλώς το γαμπρό, νάτος. Θα με επιτρέψει να έχω λίγο την ύφη δίπλα μου. Εσύ θα την έχεις τώρα και με το καλό στην καινούργια σας ζωή που ξεκινάτε τώρα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που και εμείς βοηθάμε λίγο σε αυτό το ξεκίνημα της οικογένειάς σας. Θα την έχεις όλη τη ζωή μαζί σου, την Κατερίνα. Ας να την έχουμε και εμείς λίγο αγκαλιά, δύο λεπτά ρε παιδί μου. Έτσι. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Να τη χαίρεσαι παρότι την ταλαιπωρείς. Τα λέω τώρα εγώ που μας ακούν και τα πεθερικά. Ταλαιπωρείς, τη στέλνεις κάθε μέρα νάουσα Φλόρινα. Δρομολόγιο, 300 χιλιόμετρα τη μέρα. Ο κύριος φαντάζομαι δουλεύει στην Άουσα. Βεβαίως. Είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όλα τελείωσαν υπέροχα. Για το νέο σας ξεκίνημα δεν έχετε μόνο 2.620 ευρώ, αλλά και ό,τι έχει αυτός ο φάκελος. Χάρη σε μία από τις καλύτερες παίκτρες που έχουν περάσει από τον τροχό της τύχης. Κατερίνα, είσαι άξια για ό,τι έχει εδώ. 2.620 και... Αλλά 3 χιλιάρικα στο χέρι. 5.620 ευρώ για κάτι επιπλάκια, Κατερινιό μου, τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλά. Και με τη δέσμευση ότι κάποια στιγμή αφού παντρευτούν θα πάνε σε μια πόλη που να δουλεύουν και οι δύο στην ίδια πόλη, σας χαιρετούμε με αυτό το πολύ μεγάλο ποσό. 5.620 ευρώ γιατί όποιος γυρίζει... Κερδίζει!